Να βάλουμε τα δυνατά μας. Μήνα-μήνα, όμο με όμο, πλάτη-πλάτη. Τινάμε λίγο να σε διακόπτω την εκπομπή. Καλά τι έκανε ο Ρέγκας. Ο Ρέγκας, ποιος είναι ο Ρέγκας? Της εκπομπή που κάνει το Αρένα. Ποιος είναι ο Ρέγκας, ρε? Τα γυαλιά. Ναι. Τι έκανε? Εγώ το άκω το βιντεάκι αυτό που μάλλον σε μαζί σου. Εσύ είναι όλου. Κάτι μαλακίες έλεγε αυτό. Τι μαλακίες έλεγε? Κάτι μαλακίες έλεγε αυτό. Έλα να τα πεις εσύ σωστά λεπτά. Κάτσε να τα πεις εσύ. Τα λεφτά όλα ψένει. Συγγνώμη να διακόψω και τόσο ήδη πάρει το μικρόφωνο. Κάτι μαλακίες που λέγατε. Άντε για το παλιόγερο. Και τι είναι αυτό το παλιόγερο που πήρε την εκπομπή? Τον Τρέγια λέει, ρε. Τον Τρέγια λέει. Όχι τον Μίρτσο. Όχι, ένα παλιό. Πώς το λένε αυτό, να? Τον Τάσο. Τον Τρέγια. Το Γιάννη. Ένα παππού. Ένα παππού, ρε. Πού ήταν εκεί? Α, τον Κυρκώστα. Τον Κυρκό. Δίπλα του που ήταν. Το μαλάτο, ρε. Το μαλάτο λες. Με τα άσπρα μαλλιά. Ναι, που είπε άντε για τον άλλον κλίτσε. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός. Ο Ολυμπιακός είναι. Πολύ καλός άνθρωπος. Θα σας γαμίσει. Κλείστε με, είπε. Εγώ δεν παρακολουθούσα. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα έρθεις καμιά εκπομπή στην τηλεόραση. Το φούτερ του είναι Paris Saint. Χωρίς Germain. Paris Saint. Δώσε εδώ. Να σε πω κάτι. Να μου πεις. Κάτσε ρε. Όχι, δεν κάτομαι. Έχω δουλειές. Γιατί. Κάτσε εσύ. Με συγχωρείτε που σε διακόπτουμε. Λέγε. Τι μαλακίες έλεγες εσύ στην τηλεόραση? Τι είπα δηλαδή? Εσύ το είδα, το κύριο Κουάν, Θεό, το μισό μου βασίλειο για να μάθω τι δουλειές έχει ο Κιμπόκο, ρε, που στη Δευτέρα βράδυ. Τι είπα ρε παιδί μου, τι? Μαλακίες λες. Τι είσαι? Λέει άντε κόπτε τον άλλο να. Τι μαλακίες λέτε ρε, στην τηλεόραση. Και εσύ μην ξαναβριτηρηθούς. Μίλησε ο Μαλέλης της Θεσσαλονίκης. Ο Σταμάτης Μαλέλης Θεσσαλονίκης, κλαίω. Καταλαβαίνω εγώ. Μην κάνει μαλακή την τηλεόραση. Α, Κιμπόκο. Εσύ να πάρεις πάνω. Κιμπόκο, sorry, να σου το πω, θα το ξεχνούσα. Ψάχνει ο Ηρακλής μασκότ στο μπάσκετ. Με ροκάμα. Τι έχω εγώ εδώ, τα δείχνω όλα που με κολολεύετε. Τα έχω όλα εδώ μέσα. Τι στοιχεία είναι αυτά? Όχι εγώ. Κάτσε το μικρόφωνο, δεν είναι. Όχι εγώ. Κάτσε βάλε. Μασκότ δίνει ο Ηρακλής καλά λεφτά. Θα πληρώνεσαι με τον αγώνα. Τι λέει? Το Κιμποκικό Δικαστήριο. Μαρία Ναυπλιώτου και η γυναικάρα και πολύ καλή ηθοποιός. Αυτό το βλήμα. Φωτογραφία είναι ρε μαλάκα. Δεν είπα ταραπία μόνο. Είπα να βγάλω και αυτόνα, αλλά δεν με πήρε όλο το πακό. Είναι ο Βλάκας το δικό σου, ο Καμίλα. Είναι και αυτός ο Βλάκα. Είναι και ο... Ο Κιμπόκο δουλεύει στο Εσουρού, κλείω. Ναι. Εγώ δεν στο διακόπτω την εκπομπή. Κιμπόκο Τζατζ. Όπως έκανες η δίκη της Δευτέρας, κάνε και στη Μαρμίτα του. Δεν τολμάει να κάνει. Δεν τολμάει. Θα κάνω ντου και τι. Πού θα πάω? Το Κιμποκικό Δικαστήριο. Κάτε εσύ γιατί σε έχω εδώ μέσα. Πάνω το δίκτυο την αστυνομία. Εγώ μιλάω για σένα, για δουλειά στον Ηρακλή να παίρνεις με το κάματο. 50 ευρώ τον αγώνα είναι. Αυτό τε λέω, μην ξαναβρίδετε Παναγίες. Θέλεις. Μασκότ μπορείς, θέλεις. Πάλι ο Χριστός Μάγος είναι. Εσύ τι έλεγε για τον Χριστό πάλι? Τι είπα? Κάκουσα τον κύριο Κουάν. Ότι έκανε μαγικά. Εσύ το είπες. Μάγος ήταν. Παντόφλα από την Αγγελική όχι. Ο Χριστός είναι μάγος. Αν δεν το παρέψω λίγο. Άνοιγε θάλασσες. Περπατούσε πάνω στα νερά. Τι μάγος δεν ήταν? Αν δεν το παρέψω λίγο. Το πουκάμισο είναι uniform ιταλικό φίλε. Δεν ήταν μάγος. Το πουκάμισο είναι uniform. Πλάκα κάνεις. Τις τσέρουλες τις έκανε καρχαρίες. Πλάκα κάνεις. Κλαίω. Ασλαμά θυμίζεις λέει τους σκούλοι θείους φοράνε μπλούζες μοντέλες για να είναι κοντά στην νεολαία. Καλύτερα Κιμπόκο. Τι δουλειά έχεις? Πες μας τι δουλειά έχεις. Στη ΜΕΝΤ. Τι έχει ΜΕΝΤ εκεί? Τι είσαι? Τεχνικό διευθυντή, δεν είναι. Σιμπέντ, τεχνικό διευθυντή. Εσύ άμα το πάω, τι είναι, χειρότερο θα είναι. Το κατακλέψαν το Σαββίδι για να το φέρει τον Αγκούστο. Άντε και καλή τα γενική. Η εφημερίδα έχει γίνει το Clovetex. Στέλλα, χαμήλωσε το τέτοιο. Χριστούλη μου, να μην το χαμηλώνει. Αν ανέβασε το λίγο να κάνουμε φασάρια. Κατσινάκο, Και ένα άλλο θέλω να πω. Πες. Ωραίο, πρόβατο Σλαμά, καλό. Να μην ήταν να βγάλει βιντεάκι, γιατί θα το πάρω, το πάτω το κινητό τη. Αυτό είναι σοβαρόπουλος τώρα. Ναι, κάτσε. Σοβαρό είναι. Δηλαδή, εσείς οι παοξίδες δέρνετε γυναίκες. Δίρατε την κυρία Τερζή εκεί στο παλατάκι. Ο Τσαλόπουλος την πράπιασε από τα μαλλιά. Την έβγαλε έξω. Τι είστε μάγκες οι παοξίδες, δέρνετε και γυναίκες. Συγγνώμη λίγο. Δέρνετε και γυναίκες εσείς οι παοξίδες. Ναι. Να πας στο καφτατζόγλου να δεις κανένα κλειδιά. Σε κάνω τα παΐδια μάμα. Να πω κάτι. Η Τέλα. Ναι, ναι! Βγάζει βιντεάκια. Όταν δεν ήρθουν αυτοί εδώ, κρύματαμε με τον Αλέσταντο και μαλώναμε και έβγαζε βιντεάκια. Θα το πάρω το κινητό τη, το πάρω κάτω, το πάτω όλο. Δεν θέλω να... είπε η μαμά μου. Δεν βγάζει βιντεάκια, είπα και για σένα. Ο Κιμπόκο είναι σίγουρα καλύτερος τεχνικός διευθυντής από τον Βρίζα. Αχ, κλαίω! Τεράστιο μήνυμα. Είσαι καλύτερος από τον Βρίζα, βλέπεις καλύτερη μπάλα. Τι μέντ, τι είσαι τεχνικός διευθυντής, ο Βρίζας έχει και... Ο Βρίζας έχει, τον βρήκε εκεί, τον Ζάροβα δουλειά και... Να ξανάδεις μετά. Εντάξει, πολύ ωραία. Γιατί από πτώνα. Σάββατο που έχουμε καραόκε θα έρθεις, θα έχει δόξα, θα έχει δόξα τζάμπα φαΐ και ποτό, τζάμπα φαΐ και ποτό και καραόκε, Σάββατο βράδυ. Σάββατο εδώ, Σάββατο βράδυ. Δεν θέλει να τον βγάζουν βίντεο με το κινητό ενώ τον δίνει live στο Twitch. Δώσ' του μια φάπα. Είσαι που λέει. Λοιπόν, πάμε πες τα θέματα. Φύγε! Λοιπόν, καλημέρα σας! Παιδιά, κάνα ευρώ να πάρω ένα κουλούρι, παιδιά. Ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Αδερφέ, μια τυρόπιτα να πάρω. Κύριε, ένα ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Μια τυρόπιτα ρε παιδιά, να είσαι καλά αδερφέ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, 5 ευρώ δεν έχεις, ένα κουλούρι να πάρω, μια τυρόπιτα. Μπέρκλερ, μπεργκεράδικο στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2314-007-722. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποδικεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό ΤΑΠΑ για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Υποψία κινδύνου. S4 σε ετοιμότητα. S4 Premium Security Services. Κλειστά κυκλώματα, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, ασφάλεια προσώπων. S4. Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό Αθήνα. Αναγεννήσεως 52, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-500-230. S4security.gr. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Μόνο σου τι δεν έχει αξία. Δεν έχει σημασία. Αύριο που θα έρθεις θα στα πει. Δηλαδή πουλάς τον Στέφανο τον συνεργάτη σου. Δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Τέλος. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Θα διακόπτω την εκπομπή. Θέλω να πω ένα έκτακτο. Ολυμπιακός τέπηκε από το πρωτάθλημα. Οριστικό, είναι οριστικό. Οριστικό. Θα σας γαμίσει ο Ολυμπιακός. Όχι, φεύγει από το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός. Λέει, αν δεν βάλει Έλληνε γιατητή και ξένο, αυτό που βλέπει ο γιατητής για τον αγώνα, στο βαρ. Τον άλλο που λέει αυτό, δεν κατεβαίνει ο Ολυμπιακός. Εγώ θέλω παρακαλώ ένα πράγμα, ότι Ότι να μην κατεβεί ο Ολυμπιακός, να πάρω τα χαρτιά 0-3. Τα καλάμια τα είδες? Όχι. Μάλλον ο Ολυμπιακός τα πήγε από το πρωτάθλημα. Γιατί ο Μαρινάκης και ο Καραπαμπάς και ο άλλος ο Σενωρίδης δεν πήγανε στο δικαστήριο. Σε ακούει ο Καραπαμπάς, ο Σενωρίδης και ο Μαρινάκης. Τι έχει να τους πεις από εκεί μέσα? Μη βρίζεις μόνο. Μη βρίζεις καθόλου. Πες. Μόνο αυτό ράβει. Εσείς θέλετε να φύγετε από τον Ολυμπιακό, η ομάδα να μην κατεβείτε. Διστάζετε να βάλετε Έλληνα γιατητή για να πάρετε το ΜΑΣ. Εμείς την παρακαλάμε να βάλουμε ξένο γιατητή να χάσετε. Να κάνετε τα επεισόδια. Να κάνετε επεισόδια, να μην κατεβείτε καλά στο πρωτάθλημα, να πάρει ο ΠΑΟΚ Μαρινάκη το 0-3 τα χαρτιά. Αφήστε τον Φούρναρη και τον Κιμπόκο να μιλήσουν, να χορτάσουμε του και σου. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο Ολυμπιακός έκανε κακάκια. Οι διαιτητές, οι Έλληνες διαιτητές μέσα στο Καραϊσκάκι, σκάσε μιλάω. Στο Καραϊσκάκι οι διαιτητές. Με βλέπει, δεν χρειάζεται. Οι διαιτητές, οι Έλληνες κάνουν κακάκια, δεν δίνουν πέναλτι. Μίλησες, εγώ σ' άκουσα, με αφήσεις να μιλήσω, να πω κάτι. Είναι δειλή, φοβούνται, τι κάνουν. Κάνουν κακάκια οι διαιτητές, μην τους επιτεθεί κανένα πόλο, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, και επειδή έχει δυναμώσει ο ΠΑΟΚ, ο Μαρινάκης επειδή έχει κρεμούν δίκες εναντίον του, κάνει αυτή την κίνηση τώρα να φύγει από το πρωτάθλημα. Επειδή έχει δυναμώσει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ και το φοβάται. Αυτό πιστεύω εγώ. Με φοβάσαι, κακάκια κάνουν διαιτητές, κακάκια. This is how I do.